Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Στράτο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα Στράτο. Λοιπόν Στράτο, βλέπω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που κάνεις εσύ. 360 Virtual Tours βλέπω. Ακριβώς. Καταρχάς να σου ρωτήσω κάτι, εσύ είσαι τη Λέσβο, μένεις εκεί? Λέσβο, μόνιμα. Α, ακριβώς. Είσαι μόνιμα εκεί. Μόνιμα. Α, μάλιστα. Σπουδάσαμε Αθήνα και γυρίσαμε στο νησί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ασχολείσαι με το 360 Virtual Tours. Πες μας καταρχάς τι είναι αυτό, εγώ ξέρω, αλλά και η Ιωάννα, ναι. Τα είδαμε κιόλας γιατί μπήκαμε και στο site σου έτσι να δούμε. Πες μας ακριβώς τι κάνεις. Είναι εικονικές περιηγήσεις, δηλαδή αποτυπώνουμε ένα χώρο, ιδίως σπίτια, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, mm-hmm. και δίνουμε τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη, ξενοδόχο, πείτε το όπως θέλετε, να το διαφημίσει. Δηλαδή αν θέλω να πουλήσω το σπίτι μου ή να το νοικιάσω, αντί για μια απλή φωτογραφική αποτύπωση, μπορώ να κάνω ένα τρισδιάστατο virtual tour, ταξίδι, δηλαδή εικονική περιήγηση μέσα στο σπίτι και να το δείξω από απόσταση, με ασφάλεια, χωρίς να έρθω σε επαφή με τον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή, mm-hmm. Και φυσικά να διαφημίσω την επιχείρησή μου, αν είμαι ξενοδοχείο ή αν είμαι καφετέρια, εστιατόριο. Ακόμα τώρα είναι κλειστά αυτά. Αλλά, mm-hmm. αλλά το να ανοίξουν είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, αυτό το καλό που έχει, καταρχάς εσύ τώρα στην όλη ιστορία, νομίζω ότι παίζεις πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εκεί, γιατί ειδικά αυτό που είπες για την ενοικίαση, ψάχνει κάποιος ένα σπίτι. Ναι, ή ένα ξενοδοχείο, να έρθει το καλοκαίρι διακοπές. Ναι, απλά το σπίτι τώρα, γιατί τα ξενοδοχεία και τα καφετέρια και τα μαγαζιά κάνουν virtual. Ναι. Δηλαδή το γνωρίζουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό όμως με το σπίτι, κοίτα να δεις τώρα τι ενδιαφέρον έχει προκύψει από την όλη ιστορία. Αντί να πηγαίνεις και να τρέχεις δεξιά και αριστερά να βλέπεις σπίτια, μπαίνεις μέσα και με το virtual tour που ετοιμάζει ο Στράτος, μπαίνεις μέσα και βλέπεις ακριβώς το σπίτι. Mm-hmm. Όχι απλά είδα τρεις φωτογραφίες και παιδιά μπορώ να έρθω να δω το σπίτι γιατί υπάρχουν κάποια μέρη που δεν τα έχω δει. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα, άμα μπείτε να δείτε τι δουλειά κάνει ο Στράτος, θα πάθετε πλάκα. Δεν είναι μόνο αυτό, βγαίνεις και εκτός σπιτιού και βλέπεις κάτωψη του σπιτιού, βλέπεις τα πάντα. Αυτό ήταν η αρχική σκέψη μας. Τώρα με το πρώτο και το δεύτερο lockdown, να πώς μπορεί να συνεχίσει να, η οικονομική ζωή να συνεχίσει βέβαια. Να υπάρχει. Ναι, ναι, χωρίς να έρθει σε επαφή κάποιος και να ρισκάρει οποιοδήποτε μετάδοση του ιού, να μπορέσει να διαθέσει το ακίνητό του. Μεγάλη ιστορία τώρα. Εγώ που μπήκα και είδα αυτά που έχει φτιάξει τώρα ο Στράτος, μιλάμε ότι είναι καταπληκτικό γιατί μπαίνεις και βλέπεις κάθε γωνιά του σπιτιού, κάθε γωνιά του δωματίου, του Airbnb, του ενοικιαζόμενου. Το βλέπεις και ξέρεις ακριβώς που πας. Όχι αυτό, είδα μια φωτογραφία και μετά μπαίνω μέσα και λέω α, δεν είναι δεν έτσι. Ήταν στη φωτογραφία φαίνονταν αλλιώς. Έτσι, δεν το είχα υπολογίσει. Πόσο είναι. Επίσης, να διακόψω. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες αρχιτέκτονες, διακοσμητές ή ηλεκτρολόγους υδραυλικούς της οικοδομής. Γιατί παρέχει πέρα από την φωτογραφική αποτύπωση και μια μετρητική αποτύπωση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μετρήσει. Δηλαδή, έχω ένα σωλήνα που περνά από κάπου, έχω κάποιο ηλεκτρολογικό κανάλι που δεν πρέπει να τρυπήσω για να περάσω τα κουρτινόξυλά μου. Είναι πολύ σημαντικό αύριο μεθαύριο το νοικοκυριό να το έχει αυτό όταν. Φυσικά το κάνουμε από νεόδμητη οικοδομή. Ναι. Α, εντάξει, μιλάμε τώρα στο πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, μεγάλη ευκολία και για τους μηχανικούς. Βέβαια. Κοίταξε να δεις πόσες εφαρμογές έχει. Ασφαλώς. Όλο αυτό. Δεν μου λες κάτι, πόσο καιρό την κάνεις αυτή τη δουλειά, Στράτο? Το σκέφτηκα στον πρώτη καραντίνα, ναι. Και το έξανα να το ειδοποιώ μέσα στο καλοκαίρι. Α, τώρα έχει γίνει αυτό, δηλαδή. Ναι, τώρα έγινε. Είναι προϊόν της καραντίνας, ας το πούμε. Αυτό που λέμε πως προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, αυτό ακριβώς κάνει και ο Στράτος. Και επίσης μπορούμε να το κάνουμε και σε διατηρητέα για να διατηρήσουμε κάποια οροφογραφία να παραμείνει, να λέει ότι γιατί προκύπτει κάποια καταστροφή, ναι. καταστροφή σεισμός, φωτιά, mm-hmm. μπορεί να παραμείνει αναλύωτο το αποτέλεσμα και να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι υπήρχε σε αυτό το χώρο. Για να το επισκευάσουμε, φανταστικό. Για να το κάνουμε ίδιο. Ακριβώς. Επίσης να πω και κάτι άλλο που δεν φαίνεται στο site. Ναι. Βοηθήσαμε φέτος το Open Lesbos. Είναι αντίστοιχο σαν το Open House Αθήνας και Θεσσαλονίκης που γίνεται. Ναι. Αν έχετε εικόνα. Για πες μας τι είναι αυτό. Βοηθήσαμε τους εθελοντές του Open Lesbos να κάνουν φέτος διαδικτυακά τις ξεναγήσεις και όχι από κοντά όπως τόσα χρόνια γινόντουσαν. Mm-hmm. Α, μάλιστα. Και μπορέσαμε να ξεναγήσουμε τον κόσμο από την ασφάλεια του σπιτιού. Σπίτια με ηλεκτρονικό ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρόπο. Με εικονική περιήγηση. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό φαντάζομαι μπορεί να γίνει και σε μουσεία, μπορεί να γίνει παντού, Ναι. Εννοείται μουσεία. Και να πεις ότι τώρα που δεν μπορώ να πάω σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα μουσείο, mm-hmm. ευκαιρία είναι να μπω και να δω ένα μουσείο και να το απολαύσω χωρίς να χρειάζεται να μετακινούμε. Ακριβώς. Ή να γνωρίσεις το νησί μέχρι να έρθει με το καλό το καλοκαίρι και να ταξιδέψουμε και να έρθουμε από κοντά να το δούμε. Εννοείται. Και σε παραλίες, φαντάζομαι. Και γενικά έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Πώς έχει πάει Στράτο το πράγμα μέχρι τώρα, γιατί είναι και πολύ καινούριο.
Σίγουρα προσπαθούμε να το κάνουμε γνωστό και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνεται. Κινείται, προσπαθούμε μέσα από τους συναδέλφων, αρχιτεκτών, διακοσμήτων. Να το επικοινωνήσετε. Ορίστε. Να το επικοινωνήσετε, λέω, μέσα από τους συνεργάτες σας. Εννοείται να το διαφημίσουμε. Προφανώς, ναι, να καταλάβουν ακριβώς αρχήν και τι πρόκειται. Γιατί είναι και λίγο δύσκολο να το εξηγήσει άμα δεν το δει ο άλλος. Σωστό, σωστό. Και μετά φυσικά να το κάνει εργαλείο της δουλειάς του. Δηλαδή στους μεσίτες ειδικά να καταλάβουμε ότι είναι ένα εργαλείο που δεν χρειάζεται να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, να ραντεβού, τηλέφωνα. Ναι. Μπορούν να το κάνουν από την ασφάλεια του γραφείου τους. Και ο πελάτης να είναι στο σπίτι του, ούτε καν στο γραφείο τους δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε τώρα φανταστικό. Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικό. Για πας μου, Στράτο, πού μπορούμε να σε βρούμε, πώς μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά τα οποία έχεις φτιάξει. Καταρχήν, η έδρα μας είναι, όπως είπαμε, στη Λέζο, στο νησί της Λέζου, στη Μυτιλήνη. Ναι. Έχουμε το κανάλι μας στο Facebook 360 Virtual Tours Lesbos. Ωραία. Στο Instagram 360 Lesbos. Και στο YouTube πάλι 360 Virtual Tour Lesbos. Υπάρχει και το site που μπορούμε να μπούμε. Site όχι, δεν έχουμε ακόμα. Είναι από το Facebook και από τα, από τα social γενικά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πραγματικά εξαιρετικό το ενδιαφέρον. Εξαιρετικό. Διαφορετικό, και εντυπωσιακό. Μπράβο σας. Εύχομαι να πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, να ξεκινήσει και η δουλειά και να μπείτε και στα ξενοδοχεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και για τον πελάτη και ο που θέλει να ταξιδέψει, να δει ένα ξενοδοχείο. Ναι, που θα και, μείνει. Ναι, και να δει τι είναι αυτό που θα πάει, πώς είναι το δωμάτιο το οποίο θα μείνει, για τα ενοικιαζόμενα. Και έχει τελικά πολλές εφαρμογές και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω. Να είστε καλά, λοιπόν, καλά. Λοιπόν, Στράτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια να καλές δουλειές και σε σένα. Καλές δουλειές. Καλημέρα.